Παναγιώτατε, Πάντερ και Δέσποτα, Σεβασμία των Αγίων Αρχιερέων Χωρία, Σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί, εν μέσω της χαράς δια την ευφρόσινο ταύτην ημέρα και φεδρά πανήγυρη της τοπικής μας εκκλησίας, του εορτασμού Χρυσού Ιωβιλαίου, είτε της συμπληρώσεως ημίσεως αιώνων ζωής και διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας κάτω χωρών και Λουξεμβούργου, χάρη του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος επεφύλασε στην ελαχιστότητά μου την μεγίστην χαρά και ευφροσύνη της ζωής μου. Σήμερον, όπου η χάρη του Αγίου Πνεύματος συνήγαγε πάντα σε εμάς κύκλο της τραπέζης του Κυριακού Δείπνου Παναγιώτατε Προθήτα και Πρωτάρχα της Ορθοδοξίας, δια της προσφοράς της ανεμάκτου θυσίας, το πάντα χορηγούν πνεύμα της αληθείας, η μετέρα επικλήση, κατήλθεν ή να αναπληρώσει τας πολλάς ελλείψεις μου και να θεραπεύσει τας ασθενείας μου, καταστήσαν με όργανων και οικονόμων της χάριτος εις διακονίαν της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Μυστήριον μέγα, ωρό και παράδοξον, φρύτο και δηλειό ενώπιον του μεγάλου τούτου ονόματος και πράγματος της ιεροσύνης. Αλήθεια, τι μίζον της χάριτος της ιεροσύνης και τι τιμαλφέστερον δώρο του Θεού προς τον άνθρωπον, δώρον το οποίον στερούνται και αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι και προσφέρεται εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών. Όταν η χάρις αυτή δε δίδεται δια των τιμίων και σεπτών χειρών του πρώτου των πρώτων, της επτής των Ορθοδόξων κορυφής Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, τότε η τιμή καθίσταται μεγαλυτέρα και η ευθύνη όμως ανάλογος. Τι είναι ο ιερεύς? Εις λαμπαδιδρόμος, ώστις καλείται να παραλάβει την δάδα της πίστεως και της αυτοκαινοτικής θυσίας και χάρητη και βοήθεια Θεού να την διατηρήσει ανημένην καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτού εις τον κόσμον και να την παραδώσει άσβεστον της επιγενωμένης. Ημείς Παναγιώτατε Δέσποτα, ο έμψυχος λιγνοστάτης του αηφεγγούς φαναρίου της Ορθοδοξίας και του γένους μας, παρεδώ κατέμι την φλόγαν της Μητρός Εκκλησίας, την οποίαν καλούμε να διατηρήσω άσβεστον. Ευχηθείτε λοιπόν να μη φανώ ανάξιος της χάριτος και κακός οικονόμος των τιμαλφών και οσίων, άτινα η πατρική σας καρδία μη ενεπιστεύει. Εξητώνειν την χάρη του Παναγάθου Θεού και το άπειρον έλεος αυτού και την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου της Οικοσιφηνήσης, διότι εις τους πρόποδας του Μαριοσκεπάστου Παγκαίου εγεννήθην και ιδρώθην. Αναφέρει προκάτοχος ημών Παναγιώτατε δια την Κομόπολη της Νικησιάνης, της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, ότι αυτή υπάρχει η πιστωτέρα και εργατικότερα θυγάτη της Μητρός Οικοσιφηνήσης του Παγκαίου, άρα και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Εξητώ τας ευχάς των κατασάρκα γεννητόρων μου, των γονέων μου, των ακάματων εργατών του καθημέραν βίου, του ήθους και της ευσέβειας, δια των οποίων ανέστησαν εμέ και τα αδέλφια μου. Εξητώ τας ευχάς του πολλά διδάξαντός με και εφησυχάζοντος σήμερον και απόντος από την χαρά μου, γέροντος Αυγουστίνου, του πολιού ιερέως του χωριού μου, ανδρός ιεροπρεπούς και σεβασμίου, πλησίων του οποίου εδιδάχθην πολλά. Κατά τα έτη των σπουδών μου στη Θεσσαλονίκη συνεδέθην μετά του εκλεκτού ιεράρχου σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Ελπιδοφόρου, ώστις με συνέδεσε με τα σαυλάς της Μητρός Εκκλησίας, αλλά και του προσώπου σας Παναγιώτατε και της φαναριώτικης αρχοντικής παραδόσεως. Ευχαριστώ ενώπιον ημών Παναγιώτατε των Άγιων Αμερικής δια όλας τας προς εμέ ευεργεσίας του. Κατά την εγγενέλη παραμονή μου συνεδέθην μετά του μεγάλου πρωτοπρεσβυτέρου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του διδάκτορος Γεωργίου Τσέτσι, ώστις ως όντως διδάκτορ όν, μας διδάσκει δια του παραδείγματός του το ήθος και το ύφος της Μητρός Εκκλησίας του Φαναρίου. Επιτρέψατε μη Παναγιώτατε να μεταφέρω εξομολογητικώς τώρα μίαν στιγμήν η οποία στιγμάτισε την ζωή μου και την απαρχή της διακονίας μου. Ήταν η μέρα Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Νέος φοιτητής στην Ελβετία, συνόδευσα κληρικών την Άη στο καθήκον του την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας της Θείας Λειτουργίας εις την πόλη της Βέρνης και εις την εκείς ελατρεύουσα κοινότητα. Αντίκρισα εμπρός μου Παναγιώτατε ένα γνήσιον Λεβίτη, μυσταγωγόν του Θείου Μυστηρίου, ιεροπρεπήν και στιβαρόν τηρητήν της παραδόσεως της Μητρός Εκκλησίας.
Παραλλήλως ο εκκλησιαστικός ούτως ανήρ εκήρυξε λόγων αληθείας, εξομολόγησε τους πονεμένους ενωρίτας του, συνεζήτησε μαζί τους ως γνήσιος πατήρ και καλός ποιμή μετά των τέκνων και του ποιμνίου του, αφού γραζόμενος τας ανάγκας και τας δυσκολίας των. Αυθόρμητα ενδομήχωσε σκέφτην τότε ότι τέτοιος κληρικός επιθυμούσα να γίνω εις τη διακονία του λαού του Θεού εν τη διασπορά, παραμένωνα μετάκλητος εις τα διδάγματα και τας παραδόσεις του φαναρίου, κομίζω ταυτοχρόνως την ευρύτητα του πνεύματος και την ποιμαντική μέρημνα δια των κόσμων. Ακόμα και αν η μήτηρ Εκκλησία των εν λόγω κληρικών της τον προεβίβασε και τον κατέστησε ποιμένα και επίσκοπον και τον εκόσμησε με την της αρχιερατείας χάρη, διεμέ ο πνευματικός μου πατήρ Μάξιμος παραμένει οδοδείκτης και φωτεινό παράδειγμα δια την διακονία μου, είναι για εμένα ο πολικός αστήρ της ιεροσύνης μου. Ευγνωμονώ τον πνευματικό μου πατέρα Άγιο Ελβετίας δια πάσας τας εμφανής και αφανής του πρόσμου ευεργεσίας. Η χάρις του Θεού και η δική σας επιλογή Παναγιώτατε με μετεφύτευσαν εις τόν δε τον αμπελώνα του Χριστού, την καταβέλγιον εκκλησίαν. Πρώτες άρωνε τον ελάμβανα εις την βασιλεύουσαν πόλη κατά την λαμπράν ημέραν των Χριστουγέννων την ευχήν σας, δια να έλθω να διακονήσω εντάφθα. Μετά των ευχών και των λοιπών δώρων της αγαπός της καρδίας ημών, μη εδώκατε και την κλίση μου, το όνομά μου, αναδεικνύον με δέσμιον εις την αρετήν της Φιλαδελφίας. Εντάφθα όμως Παναγιώτατε, εύρον ποιμενάρχην εκλεκτών και πατέρα τίμιον, ώστις με εδέχθη, με ενέταξεν εις το δυναμικό της επαρχίας του, με ετοίμησε αναθέτων μη θέσεις και υπευθύνους αποστολάς, με περιέβαλε δια της εμπιστοσύνης του. Δεν θα επεθύμουν να αναφέρω πολλά δια των σεβασμιότατων ποιμενάρχη μου, ή μη μόνον εν ευχαριστώ διόσα εδιδάχθην πλησίον του κατά τα τέσσερα αυτά έτη της διακονίας μου και εν συγγνώμη δια τα λάθη και τα σελήψεις μου. Εντάφθα ως αυτός εύρον και αδελφούς καλούς, συγκυρινέους και συνοδίτας, με προεξάρχοντα τον πατέρα Αθανάσιο και την οικογένειά του και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, αγγέλους διακονίσαντας την εισδοχήν και την καθιέρωσήν μου εις την διακονία της τοπικής μας εκκλησίας. Τώρα στρέφω προς εσάς, Παναγιώτατε Δέσποτα, το βλέμμα και τη σκέψη μου. Σήμερον με καταστήσατε ιερουργών των ιερών μυστηρίων και πρεσβύτερων της Εκκλησίας του Χριστού. Επιτρέψατε μου να συνεχίσω να θεωρώ εμ' αυτόν διάκονον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, από αυτό το προκεχωρημένο φυλάκιο της Εσπερίας Ευρώπης, παρά των Ατλαντικών πλησίων του Γέροντός μου, Μητροπολίτου Βελγίου, διακονών των λαών του Θεού, όπως εμείς με παροτρύνατε εξ αφορμής της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής του καλού Σαμαρίτου. Περαίνων των λόγων μου, Παναγιώτατε, αναλογίζομαι τι ανταποδώσω εμείν περί πάντων όν ανταποδιδώ κατέμι. Δεχτείτε, Παναγιώτατε, την οική μου αγάπη και την αμέλιστον ευγνωμοσύνη μου και την απόλυτη αφοσίωση εις το σεπτόν πρόσωπό σας. Ήσαν τα έτη ημών πολλά, Παναγιώτατε Δέσποτα, εν υγεία και δυνάμει πολύ δια την δόξα του Θεού και επ' αγαθώ της Μητρός ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αμήν. Εγώ είπα τα σχετικά με τον αγαπητό μας πατέρα φιλάδελφο στην Εκκλησία, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και τώρα σε αυτή την οικογενειακή μας ατμόσφαιρα λίγα λόγια για να συγχαρώ τον Άγιον Βελγίου που απέκτησε έναν άξιον ιερέα. Είχε πολλούς καλούς ιερείς στην επαρχία του, αλλά ο πατήρ φιλάδελφος έρχεται να προσθεθεί και να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα και για τους νεοτέρους που θα ακολουθήσουν. Και μαζί με τον Άγιον Βελγίου συγχαίρω όλη την ομογένεια του Βελγίου, η οποία αποκτά ένα καλό πνευματικό οδηγό και πατέρα, όπως είναι όλος ο ιερός κλήρος υπό την ηγεσία και την έμπνευση του ποιμενάρχου. Αλλά θέλω να συγχαρώ και τους καλούς γονείς του πατρός φιλαδέλφου, οι οποίοι ανέδειξαν τα παιδιά τους και τα διαπαιδαγώγησαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και σήμερα απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους
Εύχομαι να αξιωθείτε μια μέρα να τον δείτε και αρχιερέα, τον πατέρα φιλάδελφο, με τα προσόντα που έχει και με την εργατικότητά του και την φιλοτιμία του. Είμαι βέβαιος ότι μια μέρα θα αξιωθεί και του τρίτου βαθμού της ιεροσύνης και θα τον καμαρώνουν όσοι θα ζουν τότε, εγώ δεν ξέρω. Είμαι επιφυλάσσει ο Θεός, είμαι ήδη στο 8ο-20ο έτος της ηλικία μου, τα περαιτέρω τα αφήνω στα χέρια του Θεού. Με την ευκαιρία της χειροτονίας εις πρεσβύτερων του φιλαδέλφου, θυμούμαι και εγώ την δική μου χειροτονία εις πρεσβύτερων, ήδη το ανέφερα στην ομιλία μου, πριν από 50 ακριβώς χρόνια, στις 19 Οκτωβρίου, το 1969 ήμουν βοηθός του σχολάρχου στη Χάλκη. Ήταν μόλις ένας χρόνος που επέστρεψα από τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στην Ευρώπη και υπήρχε ανάγκη εφημερίου στην σχολή της Χάλκης και αποφάσισαν οι γεροντάδες μου και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας να με χειροτονήσουν. Επρόκειτο να χειροτονηθώ ιερεύς του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή μία εβδομάδα αργότερα. Αλλά ο γέροντάς μου, ο Άγιος Χαλκιδόνος, προέκυψε ανάγκη να αναχωρήσει στο εξωτερικό και έτσι πήρε τη χειροτονία μου μία εβδομάδα νωρίτερα. Ύστερα από ένα εξάμηνο περίπου, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, ιδιοχείρος, με χειροθέτησε σε Αρχιμανδρίτη, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου και όταν εκοιμήθη, όπως ξέρετε, η μεγαλύτερη, όταν εκοιμήθη ο Αθηναγόρας και εξελέγει ο Πατριάρχης Δημήτριος, ο άμεσος προκάτοχός μου, με κάλεσε από την Χάλκη να κατεβώ στο φανάρι και να αναλάβω τη διεύθυνση του ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, το οποίο συναισθήθη τότε δεν υπήρχε. Και έκτοτε εγκατέλειψα την Ερατινή Χάλκη και έριξα άγκυρα στο φανάρι, όπου και συνεχίζω την ταπεινή διακονία μου υπό άλλη ιδιότητα κατά το θέλημα του Θεού. Θυμούμαι και την πρώτη χειροτονία μου εις διάκονο που έγινε στην Ήμβρο, μόλις απεφύτησα από τη Χάλκη, 21 ετών μόλις, και θυμούμαι και την τρίτη χειροτονία μου εις επίσκοπο που έγινε τα Χριστούγεννα του 1973 στο Πατριαρχικό Ναό, προεξάρχοντος του Πατριάρχου Δημητρίου με την Αγία και Ιερά Σύνοδο, καθώς ήθιστε τα Χριστούγεννα να τελείται πατριαρχική και συνοδική λειτουργία στο Πατριαρχείο μας. Όλα αυτά σήμερα με την ευκαιρία της χειροτονίας σου, φίλτατε Πάτερ Φιλάδελφε, τα ανακαλώ στη μνήμη μου, περνούν μπροστά από τα μάτια μου σαν κινηματογραφική ταινία. Συγκινούμε, μνημονεύουμε ευγνωμοσύνη τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη Δημήτριο, τον οποίο υπηρέτησα επί 20 χρόνια όσα ήταν και η Πατριαρχία του. Τον Πατριάρχη Αθηναγόρα πάντοτε τον ευγνωμονώ, διότι με έδωσε υποτροφία για να μετεκπαιδευθώ στην Ευρώπη επί 5 χρόνια, στη Ρώμη, στην Ελβετία και στο Μόναχο, και όλους τους αρχιερείς, ελάχιστοι ζουν, οι περισσότεροι έχουν απέλθει εις την Άνω Ιερουσαλήμ, οι οποίοι με ετοίμησαν με την ψήφο τους ως συνοδική και στην πρώτη εκλογή μου ως φιλαδελφίας και στην δεύτερη ως Χαλκιδόνος και στην τρίτη ως Πατριάρχη. Αιωνία του συμνήμου. Έτσι είναι η διαδρομή όλων μας, ημών των κληρικών. Αποφασίζουμε, παίρνουμε τη μεγάλη απόφαση στη ζωή μας, μπαίνουμε στο Γεώργιο του Κυρίου, στον Αμπελώνα, αρχίζουμε τη διακονία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του Θεού και της Εκκλησίας. Μπορεί εμείς ως άνθρωποι να έχουμε τις φιλοδοξίες μας ευγενείς ή όχι πάντοτε ευγενείς, μπορεί να βιαζόμαστε, να κάνουμε, να δείχνουμε, αλλά τελικά γίνεται το θέλημα του Θεού δια της Εκκλησίας.
δια του Προκαθημένου, δια της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, δια των Εκασταχού Ποιμεναρχών, οι οποίοι αποφασίζουν το δέον γενέστε για την περίπτωση ενός εκάστου κληρικού. Εμείς το έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη ότι επιτελούμε το καθήκον μας. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε, αυτό πρέπει να μας απασχολεί, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας κατά το διλεγόμενο. Και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημί. Χαίρο πάρα πολύ που είμαστε μαζί με εκλεκτούς αδελφούς αρχιερείς και πατέρας από το Άγιον Όρος, τον πατέρα Αλέξιο, τον πατέρα Νικόδημο, ο οποίος χαίρεται για τον συγχωριανό του, τον πατέρα Φιλάδελφο. Προημερών που ήμουν στο Άγιον Όρος, με είπε ο πατήρ Νικόδημος ότι θα ήθελε να παραστεί στη χειροτονία του συγχωριανού του και τον έδωσα ευχαρίστως την ευλογία να έρθει και χαίρομαι για αυτή τον συμπνευματισμό μας. Ξέχασα τον πατέρα Θεόφιλο που τον βλέπω τώρα και λέει, θα λέει μέσα από εμένα γιατί δεν με ανέφερε ο Πατριάρχης. Χαίρομαι για τους Αγίους Αρχιερείς φυσικά, τον Άγιο Μαντινίας, τον Άγιο Αχαΐας, τον Άγιο Λεύκης, τον Άγιο Ελβετίας. Όλοι είναι προσφυλέστατοι αδελφοί και συνεργοί εγκυρίω. Και όσοι ανήκουν στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι τιμούν το όνομα της πρωτοθρόνου Εκκλησίας μας με την διακονία τους, και όσοι δεν ανήκουν στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως είναι ο Άγιος Αχαΐας εδώ, ο οποίος επί σειράν ετών εκπροσωπεί την Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος στα ευρωπαϊκά όργανα και δίνει την και εκείνος μαρτυρία Ορθοδοξίας, αφού προηγουμένως υπηρέτησε, εδίδαξε στο Σιαμπεζί, στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών. Όλους σας ασπάζουμε, κύριε Πρέσβη, καλή θητεία εδώ να έχετε, την κυρία Γεωργία που μας περιποιήθηκε χθες το βράδυ, και τον κύριο Πρέσβη στο Λουξεμβούργο. Πού είναι ο προκάτοχός σας που με είχε υποδεχθεί πρώτα? Έχεις αμέσως. Προσφάτως, ο Γεωργακέλος. Γεωργακέλος, Θεόδωρος. Θεόδωρος Γεωργακέλος. Καλή αντάβωση μεθαύριο. Την Τρίτη πότε? Τετάρτη. Ευχαριστώ όλους και συγχαίρω εσένα να σε ασπαστώ άξιος και υπεράξιος.